Σφαίρα 102,2 Official Page. Ο Σφαίρα 102,2 και η Δίκος Κόλλα παρουσιάζουν Εβδομάδα Ελληνικής Μουσικής 2016. Έλενα Παπαρίζου τώρα στο στούντιο του Σφαίρα. Αέρα, παιδιά, αέρα. Έλα, παιδιά, αέρα. Είμαστε στον αέρα, παιδιά. Έλα, παιδιά. Καλώς την. Εσένα σε φίλησα, Νάτσι. Εμένα με φίλησε. Το Γρηγόρη το φίλησα. Έλα. Και φιλιούνται και αλλάζουν όλα. Φιλιούνται, καλιάζονται. Δύο φορές που είμαι στη Σουηδία που ήμουν. Στη Σουηδία ήσουν. Μα ναι, δύο φορές, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν σε πήρα πίσω. Κοίταξε. Αυτό δεν είχε γίνει ποτέ. Αν με είχες πάρει πίσω το 2006, ίσως τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Για πάρει άλλη μια φορά τότε. Σου κάνει μια αναπάντητη. Φόρα τα ακουστικά. Ναι, μ' αρέσει να φοράω. Φόρασε τα ακουστικά. Δεν έχει βίσμα. Δεν έχουν να πει. Έτσι θα μείνω. Τι θέλω να πω. Το να ξαναρθείς είναι καινούριο τραγούδι. Να αρθείς ξανά. Είναι διασκευή. Το είχε πει ο Πασχάλης Ζωνταζής το 2006. Την εποχή που συνεργάστηκα πρώτη φορά, παιδιά, η πρώτη μου δουλειά επαγγελματική ήταν με την Έλενα Παπαρίζου, την εποχή του You are the one. Πάρα πολύ. Όχι, το 5-6 που είμαστε με τον Τζαλέκη και τον Μπάζι. Έλενα, ας μιλήσουμε για τον Γιώργο Λιανό. Νομίζω ότι εσύ δεν έχεις μιλήσει για μένα. Όχι, βέβαια θα μιλήσουμε για τον Γιώργο. Κάνε ερωτήσεις για τον Γιώργο. Έχουν γραφτεί πάρα πολλά. Εγώ ξέρω συνήθως όταν κοιτάω τον Γιώργο, επειδή είναι ένα πολύ θετικό πλάσμα. Επειδή έχουμε βρεθεί 2-3 φορές στη Γλυφάδα και τα λοιπά, επειδή είμαστε... Δεν χρειάζεται να τους δώσουμε αναφορά, έλα. Όχι, όχι, όλα. Και συνήθως δεν τον πετυχαίνω μόνο του, αλλά είναι ένα παιδί που... Ένας φίλος μου φαντάρος ήταν, μην συνεχίσεις. Ναι, όχι, όχι, αλλά εκπέμπει μόνο θετικά πράγματα. Γιατί τρέπεσαι. Χαίρομαι πάρα πολύ κάθε φορά που τον μπράβο, και παρόλο που δεν έχουμε και δεν γνωριζόμαστε και τόσο μπράβο, πάρα τώρα πολύ. Κατάλαβες την ευκαιρία. Είναι από τα παιδιά που πραγματικά γίνομαι ένα χαμόγελο όταν τον βλέπω στους δρόμους. Τι κάνεις? Είμαι καλά. Ωραία, είναι η ώρα σου. Κάνω ό,τι θέλεις. Μπορείς να βάλεις τα ακουστικά σου. Τώρα μπορώ να τα βάλω. It's working. Τώρα, εντάξει. Δεν μ' αρέσει, παιδιά. Όταν έρχομαι στα ραδιόφωνα, δεν φοράω τα ακουστικά. Δεν νιώθω τι κάνω. Εκπομπή στο ραδιόφωνο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Να πούμε ότι έχει επιλέξει και τα τραγούδια της η Έλενα Παπαρίζου. Είναι δική της εβδομάδα. Έτσι. Ναι. Να σου πω, αυτά τα τραγούδια που διάλεξες, καταρχάς οδηγείς. Όχι, έχω οδηγό. Α, δεν οδηγείς αυτοκίνητο. Όχι, όχι, δεν έχω δίπλωμα καν. Γιατί? Έτυχε. Ούτε μηχανάκι. Όχι. Γιατί δεν θε να είσαι λίγο ανεξάρτητη. Φαντάζεσαι την Παπαρίζου σε μηχανάκι. Όχι, αλλά να σου πω κάτι. Δεν έχει νιώσει ποτέ την ανάγκη να μην πάρει ένα δίπλωμα. Γιατί το λέω, ήθελα να δω τι συντήρηση με στα μάξι. Αυτά τα συντήρηση με στα μάξι έβαλε και εδώ. Α πούμε τώρα να ψάξουμε μέσα στο αυτοκίνητο τι συντήρηση. Τη συγκεκριμένη στιγμή δεν έχει τίποτα. Γιατί έχει έρθει από ταξίδι το αμάξι και α πούμε ξένα. Κοίτα, τελευταία τώρα στο δίσκο, στο αμάξι μου, εχθέ α πούμε, είχα ένα χριστουγεννιάτικο δίσκο που μια Σουηδέζα καλλιτέχνη. Και αρόλα. Είχε πάει και στην αυτό με τα περίεργα ονόματα που αρχίσατε στο Tonight. Καρόλα. Ποιο το πρώτο τραγούδι έτσι για να μας βάλει. Δεν ξέρω, παιδιά. Α, είναι της Έλενας το πρώτο τραγούδι. Δεν χρειάζεται να το δικό μου, παιδιά. Με την Έλενα ξεκινάμε. Όχι, δεν θα ξεκινήσει και η Έλενα. Κοίτα, καταρχάς πρέπει να πω ότι πρέπει να τιμήσω και τους καλλιτέχνες στους οποίους συνεργάζομαι τη συγκεκριμένη στιγμή. Στο The Voice. Θα. Έλενα, βάλε ένα δικό μου άνθρωπο. Θέλω να σου κάνω το μουζουράκι. Κοίτα, λέω. Ας ξεκινήσω με ένα σάκι. Δεν το ξέρω περισσότερα χρόνια. Έτσι. Ξεκινήσει με σάκι.
Πάρα πολύ ωραία. Εδώ με έναν Παπαρίζου που ξεκινάει την εβδομάδα ελληνικής μουσικής. Μια εβδομάδα που θα μας οδηγήσει βέβαια στο τέλος της εβδομάδας. Καταπληκτικό αυτό που είπα. Θα είμαι εδώ για μια εβδομάδα. Θα κολλήσει βελόνα. Θα παίξουμε τα ίδια τραγούδια. Θα για μια εβδομάδα. Λοιπόν, και είσαι γενικά γουρλού, σε φωνάζουν επειδή να κάνεις στο σπίτι. Ποδαρικό, ε. Κοίτα, το ζητάνε πολύ. Εγώ θυμάμαι απλά από πολύ με κυρίω έλεγε η μαμά μου. Ελά, δεν έχει πάρα πολύ δουλειά σήμερα το μαγαζί, δεν περνά. Γιατί δεν περνούσα, γέμιζε το μαγαζί από πελάτε. Άσχετα αν ψώνιζαν ή όχι. Α πούμε, έχει συναδέλφου σου κατσικοπόδερο που δεν του θέλουμε καθόλου στην τηλεόραση. Γιατί να με του πω. Όχι, Γρηγόρη, κάνετε και φοβάστε. Ρε Γρηγόρη, θα σου ξανά την καλεσμένη. Δεν με νοιάζει καθόλου, δεν με νοιάζει. Έχω λύσει τα προβλήματά μου αυτά τα ψυχολογικά. Έλενα, υπάρχουν κατσικοπόδεροι συνάδελφοί σου που στι εκπομπέ τη τηλεοπτική. Ναι. Να του φωνάζει. Δεν είσαι εσύ αυτού, στο λέω αλήθεια. Ναι, α πούμε. Εντάξει, έχεις ακούσει. Έλα, πες την αλήθεια. Έχω ακούσει. Δεν πεις ονόματα. Όχι, δεν θα πω για όνομα του Θεού. Αλλά με στεναχωρία. Δεν πεις ονόματα για όνομα του Θεού. Θέλω να πω με στεναχωρία όμως όταν τα πω. Δηλαδή ότι λένε, α πούμε. Ξέρετε, δηλαδή, όποιο έχει έρθει. Γρουσούζι έχω ακούσει. Λένε για πολλού. Δηλαδή έρχεται και ξέρει ότι θα κοπούν οι εκπομπή. Θα κοπεί σε τρει μήνε. Ή θα σκάσει κανένα γερανό, θα κάνει φω, κάνει από πάνω κάτι τέτοιο. Παιδιά, εντάξει, πιο πολύ το λένε για τα νούμερα τηλεοπτικά τώρα. Αλλά σε κάποιες περιπτώσεις δεν ισχύει, γιατί έναν που το λένε, ναι, σε μια άλλη εκπομπή σκύβει. Εσύ έχεις τέτοια γουρλίδικα στη δουλειά σας, ας πούμε στο μαγαζί, ή εσύ προσωπικά. Κατά, έχω γούρια γενικότερα. Τι γούρια έχεις, και οι συνεργάτες μου έχουν γούρια δηλαδή. Πες με ένα που έχεις, το παιδί μου, που λέγεται. Να κάνει κάτι, να πάρει ένα τηλέφωνο, να κάνει το σταυρό σου. Να έχει ένα αντικείμενο. Να πάρει κόρδα. Κοίτα, κάνεις... προσευχή κάνω πάντα πριν ναι. Εγώ. Και συγκεκριμένα συνήθως την κάνω μαζί με τον Γιάννη του Μαρκετάκη. Φωνάζει τον Γιάννη για να κάνει προσευχή. Ο Γιάννης μπαίνει μπροστά και από πίσω η Έλενα ξεκινάνε. Λιτανία. Όχι, η αλήθεια είναι ότι κάνουμε προσευχή αγκαλιάζοντας. Κατάλαβα τι λέει. Ναι, αλήθεια. Και δεν σταυρώνουμε τον εαυτό μας. Είναι σαν να σταυρώνω ένα τον άλλο πίσω από την πλάτη. Έλα, ρε, εσύ. Αυτό το κάνατε και στη Eurovision. Ήσασταν μαζί. Ίσως μετά από τον πρώτο χρόνο ναι. Το κάνουμε αυτό. Μετά ο Γιάννης πάντα κουβαλάει κάτι γούρια. Μετά έχω εγώ μικροαντικείμενα πάντα μαζί μου, κάτι που νιώθω. Θες μια προετοιμασία γενικότερα. Μ' αρέσει. Τώρα, ας πούμε, τελευταίο καιρό από πέρυσι το θέατρο, πάντα κουβαλάω μαζί μου ένα ματάκι της Λέχου, της Κατερίνας μου έκανε δώρο. Την αγαπάς την Κατερίνα. Πολύ. Πάρα πολύ την αγαπάω την Κατερίνα. Και ανυπομονώ να ξαναεπιστρέψω. Όταν τα ακουστικά. Ότι εμάλωσες και τις έβγαλες στο μάτι και έχεις τώρα το ματάκι της Λέκα. Κοίτα, το θέατρο ήταν μια πολύ μεγάλη αφορμή για να έρθουμε κοντά και να γνωριστούμε. Και έχει γίνει ένα παρεάκι, ας πούμε, εγώ η Κατερίνα και με την αγορίτσα την οικονόμο, μαζί με τους συντρόφους μου, δηλαδή θα πάμε θέατρο, θα πάμε για ένα φαγητό. Αυτό... Τώρα ανυπομονώ να γυρίσω, να πάω να τη δω και στο θέατρο και τα λοιπά. Μου έχουν λείψει πάρα πολύ. Να σου πω κάτι τελευταίο. Τώρα που ξυπνήσαμε νωρίς για να δεις 9 η ώρα, ας πούμε. Ήταν δύσκολο για σένα, όχι. Όχι. Τι ώρα ξυπνάς γενικά τα πρωινά. 6:30-7 ξυπνάς στη Σουηδία. Γιατί στη Σουηδία, παιδί, 3 η ώρα είναι σκοτάδι. Σκοτάδι. Προσπαθείς να ζεις όσο πιο πολύ να χαίρεσαι την ημέρα. Είναι σκοτάδι το χειμώνα, έτσι αυτό λέμε. Όχι όλη την ημέρα. Δηλαδή στις 7-8 έχει. Έχει ξημερώσει, δηλαδή, και το μεταξύ τι κάνω, ντύνομαι πάρα πολύ καλά και πίνω τον καφέ μου έξω στο μπαλκόνι, όσο και κρύο να κάνει. Ωραία είναι αυτό. Ναι, το κάνω μόνο και μόνο για να πάρω καθαρό αέρα, να... Και να νιώσει ναι. Τη μέρα. Βέβαια, εντάξει, μέχρι στιγμής ήταν ένα σχετικό... Δεν κάνει πολύ κρύο, δεν είναι. Φέτος δεν έκανε, αυτό ήθελα να πω, δεν έχει κάνει τόσο πολύ κρύο, έχει χιονίσει μόνο μία φορά. Κάτω στον Κέντεβο, το προηγούμενο Σάββατο, παιδιά, τη δάγκωσα, δεν υπήρχε. Είχαμε πάει σε ένα Λούνα Πάρκ με τις ξαδέρφες μου που είχαν έρθει. Δεν ξέρω αυτή τη φράση, παρακαλώ. Όχι, δεν ξέρω αυτή τη φράση. Τη Λαμαρίνα. Τη Λαμαρίνα, τη δάγκωσε. Είναι αντρική φράση. Ρε παιδιά, φταίω εγώ που νιώθω ότι μισεί ένα αντράκι μέσα μου. Δεν γίνεται. Πρέπει να σε ρωτήσουμε τι δάγκωσε, οπότε πρέπει να απαντήσει, οπότε είναι μεγάλη ιστορία. Άστο να φύγει. Άστο να φύγει. Πάλι παιδιά, σήμερα πρωί. Ποιο τραγούδι έχεις επιλέξει για μετά, Έλενα? Τι θέλετε, παιδιά, να κάνουμε, να πούμε ένα δικό μου? Ένα δικό σου, όπως επιβάλλεται να το ακούσουμε. Επιβάλλεται να ακούσουμε λίγο Παπαρίζου, ρε παιδιά. Δεν είναι. Να βάλουμε το «Που πήγε τόση αγάπη». «Που πήγε τόση αγάπη». Που είναι ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε πάνω από 10 χρόνια.
Και από πέρσι, αυτή τη χρονιά, μπήκε στην ταινία της Νέα Βαρδάλα στον Κάμος Αλληλικά νούμερο 2, το οποίο ήταν μεγάλη έκπληξη. Και μεγάλη τιμή. Και χάρηκα και την ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό. Νέα Βαρδάλος. Θα ρίξει και μας ακούει τώρα. Μπορεί και να σας ακούει. Νέα, hello! Νέα, hello! Φιλάκια, hello, hello! Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τι ώρα έχει πάει, η ώρα είναι πόσο? Τι ώρα έχει πάει, θα σα πω μέσα. 22, 9 και 22. Πάρα πολύ. Πες μου λίγο για το Μουζουράκι, πώς φαίνεται ότι πρώτη φορά το γνωρίζεις. Ναι, είναι η πρώτη φορά που το γνωρίζω. Η αλήθεια είναι ότι ήμουν λίγο διστακτική για αυτή τη γνωριμία. Αλλά είναι από τις φορές που πραγματικά τρελαίνομαι που μπορεί ο άνθρωπος να έχει λάθος και να παραέχει άποψη. Είναι τυπικός, έρχεται στην ώρα του. Ναι. Γιατί θυμάσαι που μας έλεγε ο Σταρόβας ότι δεν το έλεγε με τους χρόνους. Εγώ κάνω παρέα χρόνια μαζί του. Ναι. Είμαστε φίλοι, μένουμε σε μια γειτονιά, συναντιόμαστε, τρώμε, περνάμε, βγαίνουμε για ποτό. Ο τύπος, να ξέρεις ότι είναι για αλλού. Είναι για άλλο, αλλά το θέμα είναι ότι αυτό το πράγμα, δηλαδή, και μεγάλο ταλέντο, τεράστιο. Του το είπα, λέω, νόμιζα θα ήσουν δύσκολο να σε ρεσί πάνω, αλλά δόξα τω Θεώ
Είχα τόσο λάθος και χαίρομαι που είχα λάθος. Να έχετε τόσο ωραία χημεία και ξέρεις τι μ' αρέσει στο voice που σηκώνεσαι. Μ' αρέσει που σηκώνεσαι, που κινείσαι, που παίζεις, που χορεύεις, που τραγουδάς. Δεν κάνουμε παιδιά, δεν τα σκεφτόμαστε. Όλα αυτά τα πράγματα είναι μέσα στο αυθόρμητο και νομίζω άλλωστε αυτό είναι και όλο το concept μέσα από το The Voice. Είναι για να υπάρχει οικειότητα για τα παιδιά κτλ. Είναι, αλλά είναι ένα στοιχείο δικό σου. Το έχεις εσύ αυτό το στοιχείο. Λες. Ναι. Άντε, την επόμενη φορά ένα τσιφιτέλι, ξέρω. Σ' αρέσει ο ρόλος του κριτή στο Voice. Καταρχάς δεν είμαστε κριτές. Coach. Ναι, όχι, γιατί είναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και αυτό το έχω καταλάβει όσο περνούσε ο καιρός. Και τώρα που έχω αρχίσει και ήδη ασχολούμαι με τα παιδιά, που μπαίνω μέσα, διαβάζω για τα παιδιά κτλ. Έχω τακτοποιήσει να έχω ένα κινητό που είναι μόνο για τα παιδιά, για το The Voice. Έχουμε ανταλλάξει email με τα περισσότερα παιδιά κτλ. Κάποιοι μου λείπουν και κάποιοι συνεχίζουν να μου λείπουν. Δεν έχουμε συναντηθεί. Απλά με email και με ένα τηλέφωνο τυπικά, γεια σας, είμαι η coach σας, η Έλενα, έχω 5-10 ερωτήσεις που θέλω να μάθω για σας κτλ. Αν σ' αρέσει γενικότερα Εμένα μου αρέσει αυτό το πράγμα, μου αρέσει δηλαδή ότι δεν είμαι εδώ για να κρίνω τον άλλο, γιατί για μένα στη ζωή μου... Να συμβουλέψεις καλύτερα. Να καθοδηγήσω, αν κάτι δω και να πω ότι δεν το αφήνουμε εκείνο, μήπως αυτό θα ήταν καλύτερο για σένα. Αλλά θέλω... Όλοι αυτοί που είναι μέσα στην ομάδα μου, πάντα η τελική απόφαση να είναι δική τους. Εκτός αν κάποιος πρέπει να ζοριστεί, γιατί μετά στα battles πρέπει να κάνουν ντουέτα για να δούμε ποιος θα μείνει και ποιος θα φύγει. Ίσως κάποιος να ζοριστεί, αλλά δεν θέλω ποτέ κανείς να πει τραγούδι που δεν του αρέσει. Ωραία. Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα τραγούδι του Πάνου που έχεις επιλέξει εσύ. Το μη βιαστείς, είναι το καινούριο του. Και μετά θα ακούσουμε και το καινούριο τραγούδι το δικό σου. Ναι. Έτσι, που καλά, σας ακούσουμε το Πάνου λίγο, που είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι αυτό. Το βάζουμε κάθε πρωί πολύ αισιόδοξο. Και μετά να ακούσουμε και το δικό σου. Αυτό το καινούριο πώς. Το αγκάλιασέ με. Ναι. Ένα καινούριο τραγούδι που το έχει γράψει τη μουσική ο Σωτήρης ο Αγραφιώτης και στίχος ο Φόντας ο Θεοδόρου και σε ενορχήστρωση του Τζίτζου, του Λεωνίδα. Κάτι τέτοια περίεργα ονόματα μας λέει και ο Γιάννος. Εσύ πώς τον έχεις κουμπάρο? Πώς τον έχεις αυτή το παιδί? Το δεύτερο. Το πρώτο. Το πρώτο εσύ. Το δεύτερο δεν μου γλιστρούσε. Μισό τώρα θα σου πω. Γιατί και εμείς είμαστε κουμπάρο. Από ποια άποψη? Γιατί εγώ έχω βαφτίσει το πρώτο για του Χόντρου και η γυναίκα του. Το μικρό. Άρα είμαστε κουμπάρι. Έτσι. Εντάξει, παιδιά. Έλα τελευταίο. Θα ξανάρθεις μέσα στη βδομάδα. Συγγνώμη λίγο, παιδιά. Ο Χόντρος και ο Τζίτζος είναι υπερπαθώς. Είναι μαέστροι. Συγχωρία. Ο Χόντρος. Ο Χόντρος και ο Τζίτζος. Εντάξει, που είναι μαέστρες. Είναι, ξέρεις, πώς μιλάμε εμείς μεταξύ μας. Είναι όπως πας σε κάποιο νησί και ακούς πάρα πολλά παρατσούκ. Λοιπόν, τραγούδι μουσουλάκι καινούριο και αμέσως μετά της Έλενας Παπαρίσου που θα κλείσουμε ακόμα μια φορά με το τραγούδι της Έλενας λίγο αργότερα, οπότε απολαύστε το, βάλτε δυνατά τη μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.
ευχή την ημέρα των Χριστουγέννων και αντί να περιμένει για ένα θαύμα, αποφάσισε να κάνει ο ίδιος την ευχή του πραγματικότητα. Ίδρυσε την Τράπεζα Τροφίμων για να κάνει αυτή τη μικρή ευχή κάτι πολύ μεγάλο. Και φρόντισε να σιγουρευτεί πως όταν ο ίδιος δεν θα μπορεί, θα υπάρχει κάποιος που θα συνεχίσει. Αυτή είναι η ιστορία του Γεράσιμου Βασιλόπουλου, που ευχήθηκε να είναι γεμάτο το τραπέζι κάθε ανθρώπου. Και αυτή είναι η έμπνευσή μας στα αλφαβήτα εδώ και 77 χρόνια. Έτσι και αυτά τα Χριστούγεννα, όπως και όλο το χρόνο, προσφέρουμε από καρδιάς σε χιλιάδες συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Φέτος μοιράσαμε 847.842 γεύματα και συνεχίζουμε. Γιατί δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά από τη χαρά να προσφέρεις. ΑΒ Βασιλόπουλος. Καλές γιορτές σε όλους. Ο Σφαίρα 102,2 και η Δίκος Κόλλα παρουσιάζουν Εβδομάδα Ελληνικής Μουσικής 2016. 12 με 17 Δεκεμβρίου στο στούντιο του Σφαίρα. Όλοι οι Έλληνες καλλιτέχνες σε ρόλο ραδιοφωνικού παραγωγού. Κάθε ώρα. Και μία φωνή που αγαπάς. Βέρτης. Γαρμπή. Κονίδης. Ζήνα. Καράς. Κουρκούλης. Φουρέιρα. Χουλίδης. Εβδομάδα Ελληνικής Μουσικής 2016. 12 με 17 Δεκεμβρίου. 10 το πρωί με 10 το βράδυ. Στο στούντιο του Σφαίρα. Παρέα με μια Δίκος Κόλλα. Δίψα για μουσική. Αυτή είναι η μεγαλύτερη γιορτή του ραδιοφώνου. Και έρχεται στον Σφαίρα 102,2. Με την υποστήριξη της Αλφα. Γεια στα χέρια σας. Νέα Υόρκη, darling. Παρίσι, δες πόσα φωτάκια. Στη Μόσχα, ξωτικά μου, στη Μόσχα. Όταν το όνειρο σας πάει μακριά, σας πάει στο River West. Ο Άι Βασίλης, η Βασιλένια και τα αγαπημένα τους ξωτικά θα σας ταξιδέψουν σε κάθε γωνιά της γης μέσα από γιορτινές εκδηλώσεις και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Αυτά τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος στο River West. Έλα, αγάπη μου, τι κάνεις? Τι να κάνω, μουσκεμα έγινα πάλι. Τι μουσκεμα, βρε αγάπη μου, αφού σπίτι σου όλη μέρα. Το ίδιο λέμε. Κατερίνα, σταμάτα. Είπαμε θα το πάρουμε τον αφιγραντήρα. Καιρός για Inventor. Αφιγραντήρες Inventor εξαφανίζουν την υγρασία αθόρυβα και με χαμηλή κατανάλωση χαρίζοντάς σας ένα υγιεινό περιβάλλον. Προηγμένη τεχνολογία στην καλύτερη τιμή και με 3 χρόνια εγγύηση. Inventor. Ζήσε την τεχνολογία του αύριο. Φέτος τα Χριστούγεννα η Mastercard φέρνει το δώρο σου στον Κοτσόβολο. Κάνε τις αγορές σου με τη Mastercard κάρτα σου μέχρι 5 Ιανουαρίου και γίνε ένας από τους 6.000 τυχερούς που κερδίζουν 30 ευρώ δώρο για να τα εξαργυρώσουν τη νέα χρονιά. Μάθε περισσότερα στο www.mastercard.gr. Έχεις 7,5 λόγους να ακούσεις αυτό το σποτ ή 7,5 λόγους να κλείσεις το ραδιόφωνο και να τρέξεις στην Pizza Hut. Ό,τι και αν διαλέξεις, η προσφορά για πίτσα με 7,5 ευρώ ισχύει. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη, αν φας πίτσα στο εστιατόριο ή την παραλάβεις από το κατάστημα. Τώρα, έχεις 7,5 δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσεις το στομάχι σου να γουργουρίζει. Πίτσα με 7,5 ευρώ. Μόνο στην Pizza Hut. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Ισχύει και για premium ή extra large με 3 ευρώ επιπλέον και για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Μαμά, μαμά, ξύπνα! Ήρθε ο Bugs Bunny! Άνοιξε, μην κάθεται έξω άνθρωπο. Όχι εδώ, στο Avenue. Ο Bugs Bunny και όλα τα Looney Tunes. Σήκω, πάμε! Είναι νωρίς ακόμα. Ποια είναι, πού πάω? Στο Avenue! Αυτές τις γιορτές ξυπνήστε λίγο πιο νωρίς και ελάτε στο Avenue. Έως 31 Δεκεμβρίου τα Looney Tunes ζωντανεύουν και πραγματοποιούν όλες τις ευχές των μικρών μας φίλων. Να είστε εκεί! Petrohit. Για να ζεσταθούμε φέτος. Με την καλύτερη ποιότητα, με τη φθηνότερη τιμή της αγοράς και με 9 άτοκες δόσεις. Petrohit. Στο τηλέφωνο 18232 με πετρέλαιο θέρμανσης BP. Ήρθε το νέο Citroën C3. Με Citroën Advanced Comfort για να απολαμβάνεις κάθε σου διαδρομή. Με βραβευμένους κινητήρες PureTech για ασύγκριτη οικονομία. Με Connected Cam Citroën για να μοιράζεσαι τις οδηγικές σου εμπειρίες με ένα κλικ. Με απεριόριστους χρωματικούς συνδυασμούς και προστατευτικούς Airbumps, για να το διαμορφώνεις σύμφωνα με το δικό σου ξεχωριστό στυλ. Ήρθε το νέο Citroën C3, γιατί αξίζεις κάτι μοναδικό. Οδήγησε το σήμερα κιόλας στο επίσημο δίκτυο Citroën.
Αυτά τα Χριστούγεννα θα αποδράσουμε στο Escape Center. Από 16 Δεκεμβρίου και κάθε ημέρα, face painting, μπαλονοκατασκευές, θεατρικές παραστάσεις, χελονονιντζάκια και λαλαλούψι και φυσικά το αγαπημένο σας ποδοδρόμιο. Escape Center. Κάθε απόγευμα, 6 με 8 και μια διαφορετική επιλογή για μικρούς και μεγάλους. Ελάτε να παίξουμε και να φωτογραφηθούμε με τον Ντονατέλο από τα χελονονιντζάκια και τη λαλαλούψι Cramp Sugar Cookie. Πού αλλού, στο Escape Center. Μπες στην παρέα μας και στο Facebook Σφαίρα 102,2 Official Page. Το Μαραβέγια και η αλήθεια είναι ότι και ίσως μόνο δύο τραγούδια του να ήξερα. Αλλά έχει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον ο Κωστής. Και είναι ότι την ώρα που μιλάει, μα αποσπά οτιδήποτε γίνεται τριγύρω, δεν με ενδιαφέρει. Κάθομαι και τον κοιτάω και λέω. Να σου πω, το κάνει σε πολλά κορίτσια αυτό. Μην ξαρώνει. Έτσι έχω μάθει. Και γλυκύτατο και. Πολύ. Ναι, πολύ, πολύ. Του έχω αγαπήσει πάρα πολύ τον Πάνο και τον Κωστή. Εντάξει, το Σάκη είναι γνωστό, το γνωριζόμαστε χρόνια. Αλλά τα παιδιά ήταν μεγάλη έκπληξη στη ζωή μου. Μπράβο. Μπράβο. Χαίρομαι πάρα πολύ. Περνάτε πάρα πολύ ωραία. Και το βιντεο, δηλαδή έχετε καλά καμαρίνια, έτσι είναι. Δίπλα-δίπλα είμαστε. Σαν αδερφάκι, ξέρεις πώς είμαστε σαν ένα σπίτι. Όλα τα αδέρφια μένουν δίπλα, κάπως έτσι είμαστε. Αυτό. Δεν σε ρωτήσω αδέρφια έχεις εσύ, δεν μου ρωτήσω εγώ. Αμέ. Πώς αδέρφια έχεις. Έχω μια αδερφή που είναι 10 χρόνια μεγαλύτερη μου και έναν αδερφό που είναι 8 χρόνια. Τον αδερφό μου μπορεί ίσως να τον είχε τύχει. Ναι. Ήταν mixologist στο Villa Mercedes και όλα αυτά τα μαγαζιά. Δεν το ξέρω εγώ. Εσύ ζουν στη Σουηδία ή εδώ. Τώρα είναι όλη η Σουηδία. Όλη η οικογένειά μου είναι πάνω. Α, ναι. Ναι. Δεν έχω σχέση με τη μουσική. Κάτι. Κοίτα, η αδερφή μου. Συμβηθάει. Όχι, η αδερφή μου ήταν η πρώτη μου επιρροή ότι ήθελα να τραγουδήσω. Ναι. Αυτή είναι, έβλεπα μικρή και ήταν. Α, και εγώ θα τραγουδήσω και έπαιρνα τις αλατιέρες και τις έκανα μικρόφωνο διάφορα. Και δεν ξέρω τι. Ο αδερφός μου είναι καλλιτέχνης, πιο πολύ στο να ζωγραφίζει, φτιάχνει έπιπλα από μπετό, ξύλα κτλ. Είναι. Ας πούμε, γιατί με τα χέρια. Ναι, πολύ. Έχετε μια καλή τεχνική φλέβα, νομίζω, όλη η οικογένεια, όλα τα παιδιά. Λίγο πολύ όλοι το έχουμε. Την τρέλα σίγουρα όλη την κουβαλάμε. Γιατί αν βλέπεις εμένα, είμαι ένα πολύ μικρό δείγμα.
Φαντάζομαι όλοι αυτοί που είναι μεγαλύτεροι μου, τι τρέλα κουβαλάνε. Είμαστε τρελοσόι. Έχουν στείλει και πάρα πολλά μηνύματα από τη Σουηδία στο Live 24 που μας ακούνε. Στείλτε μας τα μηνύματα σας, να διαβάσει η Έλενα. Έτσι. Μας ακούνε τη Σουηδία πάρα πολύ. Γεια, hey Σάρια, hey. Μόρον. Ο Φίλιππος από Γιάν Κόπινγκ. Γιάν Σόπινγκ. Γιάν Σόπινγκ. Ναι. Πολύ ζόρι κύκλος. Θυμάμαι κάτι παλιά παιδικά που έβλεπα που ήταν από τη Σουηδία και αυτά. Νίλς Χόλκερσον. Από εκεί από τη Σουηδία. Νίλς Χόλκερσον. Ούτε εγώ το θυμάμαι αυτό το λέω. Όχι, εγώ την Πίπη έβλεπα. Απαιτούσε πάνω στην Πάπια. Στη Χίνα ο Νίλς Χόλκερσον. Τι λες. Α ναι, δεν είναι δανέζικο αυτό παιδιά. Δανέζικο. Από κάποιες χώρες. Επειδή όλη τη Σκανδιναβία πιστεύετε όλη την Σουηδία είναι όταν λες στην Αμερική. Where are you from? Athens. Oh, that's in Europe. Επειδή όλη η Σκανδιναβία δεν είναι Σουηδία. Εντάξει, είναι Ισλανδία, είναι Νορβηγία, είναι Σουηδία, είναι Φιλανδία, ναι βέβαια. Εντάξει, τώρα νομίζω το κλασικό ερώτημα παίζει εδώ πάντα ότι αν θα ξαναπήγαινε η Έλληνα στη Eurovision, πώς αισθάνθηκε την ώρα της πρωτιάς, αν το πίστευε ότι θα. Έτσι, αν το πίστευε ότι θα έρθει πρώτη όταν πήγαινε, όταν ετοιμαζόταν με την ελληνική αποστολή, αν πίστευε μέσα της ότι θα φέρει την πρωτιά στην Ελλάδα. Έχουν έρθει πάρα πολλά τέτοια μηνύματα. Τίποτα καινούργιο ρωτήστε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θυμάμαι τον Χρήστο τον Δάντι και την Αταλία. Που αυτό μου λέγανε, μα είναι δυνατόν να έρθουμε τελευταίοι με ένα τραγούδι που λέγεται My Number One. Τι ρομπίτα είναι αυτή. Η αλήθεια δεν το πίστευε, το έβλεπε. Κοίτα, είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι η Eurovision. Δεν ξέρει ποτέ τι μπορεί να συμβεί. Δηλαδή, α πούμε και το 2001 που πιστεύαν, α πούμε, η Μάλτα, Γαλλία, Ελλάδα και βγήκε ξαφνικά, α πούμε, η Εστονία πρώτη. Ή Λιθουανία. Όχι, η Εστονία ήταν. Μπορεί να κάνει τη διαφορά και να γίνει ανατροπή και μετά. Ναι, σαφώ μπορεί να γίνει ανατροπή. Όπω και. Εντάξει, βέβαια πέρσι για μένα η νικήτρια χώρα ήταν η Ρωσία. Ναι, για μένα ήταν η Ρωσία. Αλλά νομίζω ότι. Άλλαξε και το σύστημα. Ναι, άλλαξε πάλι το σύστημα και άρα θα κυριαρχεί πάντα ο ψήφος του κόσμου. Του κόσμου. Μάλιστα. Τι γράφουν τώρα εδώ πέρα στα σουηδικά, δεν καταλαβαίνω. Πού μόνο δεν είναι, μα έκανα. Τι γράφουν, Έλενα. Μα έκανα, ο Πουσαρφρόν, Στοκχόλμ, φιλιά πολλά. Πολλέ αγκαλίτσε και πολλά φυλάκια από τη Στοκχόλμη. Πού μόνο Στοκχόλμ. Πώ είναι τα φυλάκια, Πουσαρ. Και αγκαλίτσε. Κρόμαρ. Ελάτε το καλοκαίρι για Πουσάρ και Κρομάρ. Πουσάρ και Κρομάρ. Έχουν πάντα να παλαμβάνουν. Δηλαδή, hey, hey, πώς, πώς. Α, δύο φορές δεν έχει βγει. Ναι, έχει φυλάκι, φυλάκι. Γεια, γεια. Έχει βγει απέναντι και κάνει έκο, κατάλαβε. Πώς, πώς. Και ρωτάνε πότε. Ρωτάνε, Έλενα, εδώ πέρα πότε θα βγάλεις καινούριο CD. Θα έρθει μέσα στο 2017 και εύχομαι να είναι έτοιμο το Μάρτιο. Μάλιστα. Λοιπόν, να ακούσουμε τις μουσικές επιλογές της Έλενας για να προλάβουμε. Λοιπόν, θέλω να παίξουμε ένα τραγούδι που χάρηκα πάρα πολύ αυτή τη συνεργασία που έγινε μέσα στο καλοκαίρι, στο τέλος του καλοκαιριού. Ένα τραγούδι που μου έγραψε ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου για ένα σύριαλ για την Κύπρο. Πέσει και στην Ελλάδα, το Ζωή μου. Και μου αρέσει πάρα πολύ. Και χαίρομαι πάρα πολύ αυτή τη συνεργασία μαζί με τον Κωνσταντίνο.
Εδώ είμαστε λοιπόν κάπου στα 8 λεπτά πριν από τις 10. Καλημέρα, καλημέρα. Σφαίρα 102,2 ξεκίνησε η εβδομάδα ελληνικής μουσικής. Είμαστε εδώ μαζί με την Έλενα Παπαρίζου. Η Έλενα πάρα πολύ τυπική στην ώρα της. Κανονικά πάντα ήσουν εντάξει στα ραντεβού σου. Πάντα. Μέχρι που ήρθα στην Ελλάδα. Τώρα ξαναγύρισα στη Σουηδία. Έρχομαι συνήθως 10 λεπτά πριν. Αλλά σήμερα ήρθα τσίμα-τσίμα. Τσίμα-τσίμα, έτσι, ναι. Αλλά θέλω να σου πω, ήσουν πάντα χωμένη να πάω στο ραντεβού να. Θέλω να είμαι στην ώρα μου, γιατί αλλιώς χαλάω όλη την ημέρα μου. Καταλαβαίνω τι λες. Και δεν χαλάω μόνο τη δική μου, χαλάω και τη ροή των άλλων. Έχεις δίκιο. Αν πας στραβά ένα ραντεβού στην αρχή, σου πάει στραβά όλη μέρα. Είναι απίστευτο αυτό. Επειδή είμαστε και πολύ γνώριμοι με την κίνηση της Αθήνας, καλύτερα να ξεκινάμε ένα τέταρτο πριν, να φτάνουμε, να προλαβαίνουμε να πίνουμε και έναν καφέ, να πούμε μια καλημέρα πριν. Βέβαια. Γιατί πάντα θέλουμε και το χρόνο μας να τα πούμε, ξέρεις τι κάνει η οικογένεια, τι κάνει το ατόμα, και μετά πάμε για δουλειά. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα εδώ πέρα για την Έλενα. Μα ξυπνήσατε για να ακούσετε την Έλενα και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ξυπνήσατε για να σε ακούσουμε, πάρα πολύ, φαντάσου. Τέτοια, πολύ χαρούμε. Να σου πω, υπάρχει μυστικό της ευτυχίας. Έχεις πει ποιο είναι το μυστικό της ευτυχίας. Να φροντίζω να είμαι καλά. Να φροντίζει να είσαι καλά. Ναι. Ωραίο είναι αυτό που λες. Ωραίο. Πολύ ωραίο. Σωστό. Απλό. Να είμαι καλά. Less is more, παιδιά, στη ζωή. Όσο πιο απλά τα κάνουμε, τόσο πιο εύκολα γίνονται τα πράγματα. Σωστό. Πολύ ωραία απάντηση. Δεν την είχα σκεφτεί. Έκανε μια κουμπί. Εγώ την αναζήτηση τη επιτυχία που είχα κάνει. Που είχα φτάσει μέχρι το Hugh Hefner στο Los Angeles. Πήγα το MIT, είχα πάει παντού. Όλοι αυτοί που καταφέραν να κάνουν πράγματα πολύ διαφορετικά και σημαντικά. Και τελικά ξέσπασε. Ουσιαστικά πάλι δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι ήταν η αναζήτηση της επιτυχίας. Ότι είναι τόσο απλό και βλέπεις ότι οι πιο πετυχημένοι ήταν οι πιο κομπλεξάριστοι και αυτοί που ουσιαστικά δεν το κυνηγήσανε, απλά κυνηγούσαν τη δουλειά τους. Δεν κυνηγούσαν την επιτυχία σαν επιτυχία, απλά ήταν πάρα πολύ καλές σε αυτό που κάνανε. Οπότε η επιτυχία ερχόταν από μόνη της. Αν είσαι μόνος σου χρόνο και καλά βάζεις στόχο την επιτυχία, ακόμα και αν την κατακτήσεις δεν μπορείς να την καταλάβεις. Πρέπει να αγαπάς αυτό που κάνεις. Πρέπει αυτό που θέλεις να το λες δυνατά, γιατί το σύμπαν πάντα ακούει. Και απλά να έχεις τον στόχο το να κάνεις καλά και σωστά τη δουλειά σου. Μετά από εκεί και η τύχη θα έρθει και οι άνθρωποι θα εκτιμήσουν αυτά τα πράγματα που κάνεις. Και όταν έχεις κάποια κακοτυχία, να μην πικραίνεις, γιατί αυτό βγαίνει. Βγαίνει και μετά πάνε όλα τα πράγματα στραβά. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, ακόμα ένα τραγούδι πριν πάμε και στο τελευταίο, γιατί έρχεται και ο Γιώργος Ζηλιανός σε λίγο. Πρέπει να τον υποδεχτούμε. Τι λέει, Έλενα. Σε κανένα μισάρο θα έρθει. Γιατί μίλησα μαζί του. Έχει σταματήσει και καφέ κάπου. Τι διάλεξες. Τι τραγούδι, να βάλουμε το καινούριο το Μελισσόν. Βεβαίως. Πάμε για το κύμα. Το μαύρο
φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος αυτής της έναρξης με την Έλενα, γιατί έρχονται και πολύ σημαντικοί καλλιτέχνες μετά από σαν Έλενα. Αμέσως μετά. Ο Γιώργος Λιανός. Πάρα πολύ σημαντικοί. Λοιπόν, θέλω, προσπαθώ να καταλάβω τόση ώρα που μιλάμε με την Έλενα και ουσιαστικά πέρα από την Έλενα, τι είναι αυτή η εβδομάδα ελληνικής μουσικής. Λοιπόν, αυτή η εβδομάδα ελληνικής μουσικής είναι η συντροφιά, η παρέα των τραγουδιστών που έρχονται και καταθέτουν όλη τη θετική τους ενέργεια και δείχνουν ότι όλοι μαζί μπορούν να γίνουν μια πολύ ωραία παρέα. Διότι βλέπεις ότι οι άνθρωποι πολλές φορές, ας πούμε τώρα θα βρεθείς με κάποιον, θα μιλήσεις. Πάντα ήταν είναι, έτσι, ναι, με το σφαίρα, ναι, αυτό το πράγμα. Δηλαδή ότι με το που βγαίναμε, συναντούσαμε τον επόμενο καλλιτέχνη. Ναι. Κάποιες στιγμές ο καλλιτέχνης που μόλις βγήκε περίμενε, ερχόταν και ο τρίτος. Δηλαδή, πιστεύω ότι μία φορά που το έχετε κάνει σε κάποιο εμπορικό κέντρο. Στο The Mall, μπράβο. Βγήκε η Δέσποινα, βρήκα τη Δέσποινα. Έμεινε λίγο ακόμα η Δέσποινα γιατί. Και ήρθε ο Μαρτάκης, δηλαδή. Και... είναι αυτή η παρέα, ρε παιδί μου, που γίνεται. Ναι, γι' αυτό λέμε. Και αυτή την παρέα προσπαθούμε να βγάλουμε και προς τα έξω με όλους εσάς. Ωραίο είναι αυτό. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο, γιατί και η μουσική, εγώ πραγματικά πιστεύω, είναι κάτι που ενώνει τον κόσμο. Και ότι δεν είμαστε ανταγωνιστές μεταξύ μας. Είμαστε συνάδελφοι, συναγωνιστές. Κάποια στιγμή ο άλλος γνωρίζει μεγαλύτερη επιτυχία από τον άλλον, γιατί ο κόσμος πάντα αποφασίζει. Συμφωνώ. Είναι τόσο απλό. Έχει να κάνει και με την εποχή, με το τραγούδι που θα βγάλει, με το CD. Βλέπει ότι υπάρχουν τραγουδιστές που μια εποχή βγάζουν ένα πολύ ωραίο CD, μετά κάθονται 2-3 χρόνια δεν βγάζουν κάτι, ξαναεμφανίζονται. Αλλά αυτή είναι και η δουλειά. Έτσι είναι η δουλειά μας. Συμφωνώ. Ναι. Πώς θες να κλείσεις, θα κλείσουμε το δικό σου τραγούδι πάλι. Το αγκάλιασέ με, να φύγει στον κόσμο καλές γιορτές και σε εσάς. Ναι, καλά. Και σε εσένα. Ο κόσμος λέει: Έλα, πες ένα τραγούδι όποιο θες. Ναι. Ένα άλλο εδώ λέει: Θέλει να γίνω οδηγό σου, ο Νίκος ο Ταρίφας. Ο Νίκος ο Ταρίφας ήταν ο Νίκος. Έλενα, σε αγαπάμε. Έλενα, είσαι υπέροχη. Έλενα, μας έχεις κάνει περήφανους. Και ζηλεύουν από το Όρεμπρο. Από το Όρεμπρο, ναι. Μίαν 10 βαθμούς έχει εκεί πέρα και 10 εκατοστά χιόνι. Α, έχουν και χιόνι. Τι ωραία. Μακάρι να έχει και χιόνι τώρα που θα γυρίσω. Ωραία θα ήταν. Λοιπόν, να πούμε ότι αμέσως μετά την Έλενα Παπαρίζου έρχεται ο Γιώργος. Θα αποδειχτείτε τον Γιώργο. Και είναι άλλο, πάει και ντύνεται διαφορετικά και δεν εμφανίζεται. Προσέξτε όμω, αντιμετωπίζουμε τον Γιώργο Λιανό πλέον. Με σκαρπίνη, σε παρακαλώ. Σαν τραγουδιστή. Ποιο ξαραδιαφωνικό παραγωγό. Εννοείται, λε και θα το φύγει. Αλλά θα μπω μέσα τραγουδό. Λοιπόν, Έλενα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να χαίρεσαι αυτού που αγαπά. Να είσαι καλά, καλέ επιτυχίε. Και να είσαι πάντα έτσι. Και να αυτό το πράγμα το. Χαμογελαστή. Εύχομαι οι νέε πραγματικά τραγουδίστρε να πάρουν λίγο από τη δική σου την ποιότητα σαν άνθρωπο. Και έχω λόγο που το λέω αυτό, κομπλεξάριστη, αυτοσαρκάζεσαι, λες την αλήθεια, μιλάς, γελάς. Έρχεται όλο αυτό το πράγμα λίγο που πολλές φορές βλέπουμε εδώ στην Ελλάδα, μια μικροκοινωνική κατάσταση που νομίζουν ότι μπορεί να κάνουν μια επιτυχία εδώ και τι γίνεται, γίνανε κάτι φοβερό και τρομερό. Και βλέπεις ότι ρωτάνε τι θα είναι έτσι, θα είμαστε εκεί, πώς θα το κάνουμε αυτό. Και δεν αφήνουν τον εαυτό τους ελεύθερο. Θεωρώ ότι έχεις δώσει πολύ ωραία πράγματα για το μέλλον. Εντάξει, ειδικά στην αρχή, όταν ξεκινάμε την καριέρα μας, πρέπει να είμαστε όλα αυτιά. Ναι. Πρέπει να ακούμε τους ανθρώπους που. Δηλαδή, εγώ. Επειδή ήμουν και σχετικά πολύ μικρή, όλοι ήταν σχετικά και πολύ πιο μεγαλύτεροι μου. Μόνο τους άκουγα. Κάποια στιγμή θα έρθει και η στιγμή να που καλλιτέχνε να ακούσουν και αυτοί. Εσένα. Η μεγάλη εμένα και η πιο μικρή εμένα. Σωστά, σωστά. Δηλαδή πριν 5 χρόνια, ας πούμε, εγώ δεν ήμουν έτοιμη να κάτσω να κάνω ούτε τον κριτή ούτε τον coach μέσα στα μουσικά δρόμενα. Τώρα νιώθω πολύ πιο έτοιμη και φαντάζομαι τόσο θα μεγαλώνω. Και είναι ωραίο, παιδιά, να μεγαλώνουμε. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Είναι ωραίο πράγμα να οριμάζουμε. Συμφωνώ. Και έχεις πολύ μεγάλο δίκιο. Κυρίες και κύριοι, ήταν η κυρία Έλενα Παπαρίζου. Και κάπου εδώ τελειώνει και το πρωινό. Ήταν η κυρία Νάνση Αντωνίου. Ήταν ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Ήταν ο Γιώργος Λιανός. Ήταν ο Νίκος Καλούδης και ήταν υπεύθυνος για τη ρύθμιση του ήχου. Θα δώσουμε ραντεβού σε 20 ώρες από τώρα. Το πρωινό του Σφαίρα θα συνεχίζεται κανονικά από τις 6 ως και τις 10, γιατί θεωρούμε ότι είναι και η κομβική ζώνη που ξυπνάτε το πρωί. Αν θα μείνετε και ποιος τραγουδίστης θα έρχονταν σε 6 το πρωί. Οπότε λοιπόν αποφασίσαμε να είμαστε εδώ κανονικά εμείς στο τετράωρό μας και από τις 10 και μετά θα ξεκινάνε οι επόμενοι τραγουδίστες να έρχονται από αύριο. Γιώτα Τσιμπρικίδου έρχεται και θα συναντήσει τον Γιώργο Λιανό και αμέσως μετά τον Μύρονα Στρατή. Ευχόμαστε να είσαστε καλά και έτσι. Με την Έλενα φεύγουμε. Με την Έλενα φεύγουμε. Και να θυμάστε κάτι! Το νου σας!